Ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποιο εξουσία ταύτα ποιο. Ο Κύριος αντιμετώπιζε συνεχώς την πονηρία και την κακία των ανθρώπων, των ανθρώπων που ήσαν μη αναγεννημένοι πνευματικά, αλλά ήταν δούλοι στην φθορά, στην αμαρτία και μάλιστα στο πάθος της υπερηφανίας, του εγωισμού, της ζήλιας και του φθόνου. Γιατί πράγματι χρειάζεται αγώνας για τον άνθρωπο, εάν θέλει να καθαριστεί. Μεγάλος αγώνας και σωματικός κόπος, αλλά προπάντων ταπεινό φρόνημα, για να μπει χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή του και έτσι ο άνθρωπος να καθαριστεί από τα πάθη του, να φτάσει στην απάθεια. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να λυπάται τον εαυτό του, αλλά να αγωνίζεται συνεχώς, να φωνεύει εντός εγωικών η λέξη βέβαια τον κακό εαυτό του, φωνεύει τα πάθη του. Σύμφωνα με το πατερικό είμαστε παθοκτόνοι και όχι σωματοκτόνοι. Διαβάζουμε στο γεροντικό στα αποφθέγματα του Αβά Λογκίνου. Είπεν ο Αβάς Λογκίνος, άπαξ κακοθείς, λέγε, και κακόθητη και απόθανον. Εάν δε απαιτήσεις με, παρά καιρόν φαγήν, ουδέ την καθημερινή συντροφήν προσφέρω. Έλεγε ο Αβάς Λογκίνος, εννοείται απευθυνόμενος στον εαυτό του. Μια φορά, αν κακοπαθήσεις, δηλαδή αν κουράστηκες, αν κακοπάθησες, έστω και μια φορά να πεις τον εαυτό σου και κακόθητη και απόθανον και να κακοπαθήσεις και ακόμα και να πεθάνεις. Εάν όμως μου ζητήσεις πάρορα, εκτός ώρας να φάγω, δεν θα σου δώσω ούτε την καθημερινή σου τροφή. Τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα είχαν οι Άγιοι δηλαδή και τόσο δελυπόντουσαν τον εαυτό τους. Γιατί πάνω απ' όθελα ήθελαν την κάθαρση από τα πάθη και δεν υποχωρούσαν καθόλου στην άσκησή τους. Βέβαια δεν είναι η άσκηση η οποία σώζει τον άνθρωπο, αλλά είναι προϋπόθεση για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος ή κατά Θεόν ή εν Χριστώ κακοπάθεια και έτσι να ελκύσει τη χάρη του Θεού, η οποία χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Είναι αυτή η χάρη η οποία μας σώζει. Λέγει πάλι ένα άλλο απόφθεγμα του Αβά Λογκίνου. Μια γυναίκα έχουσα πάθος κατά του μαστού αυτής, το λεγόμενο καρκίνο, ακούσασα περί του Αβά Λογκίνου, εζήτησε συντυχήν αυτό, θέλησε να τον ειδεί. Εκάθητο ούν ούτως εν το ενάτο σημείο Αλεξανδρίας. Έμενε αυτός λοιπόν στο σημείο που λέγεται ένατο από την Αλεξάνδρεια σε κάποια απόσταση από την πόλη. Επιζητούσης δε της γυναικός συνέβη των μακάριων εκείνων συλλέγην ξύλα παρά τη θάλασσαν. Όταν λοιπόν αυτή τον ζητούσε, συνέβη εκείνος να μαζεύει ξύλα δίπλα στη θάλασσα. Και βρούσα αυτόν, λέγει αυτό, «Αβά, πού μένει ο Αβάς Λογκίνος, ο δούλος του Θεού, μη ιδία ότι αυτός εστίν». Και το ρώτησε πού μένει ο Αβάς Λογκίνος, χωρίς να ξέρει ότι αυτός είναι που ρωτούσε. Ο δέφυση τι θέλεις, τον επιθέτην εκείνον, και εκείνος τότε της λέγει τι θέλεις αυτόν τον απατεώνα, μιλάει έτσι αυτοδυσφημούμενος. Γιατί οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Λογκίνος και έτσι και όλοι οι Άγιοι, δεν ήθελαν τη δόξα των ανθρώπων και δεν ήθελαν να φαίνονται στους ανθρώπους. Έτσι μιλάει πολύ απορριπτικά και ονομάζει τον εαυτό του απαθεών και δυσφημεί τον εαυτό του και λέγει στη γυναίκα μη απέλθεις προς αυτόν, επιθέτεις γαρεστή, μην πας σε αυτόν, είναι απατεώνας. Τι δε εστίνο έχεις και τι είναι αυτό που έχεις, η δε γενιά έδειξε το πάθος, ο δε σφραγίσας των τόπων απέλυσε αυτήν λοιπόν, άπελθε και ο Θεός σε θεραπεύει. Και τότε ο Άγιος την σταύρωσε και της είπε πήγαινε και ο Θεός θα σε θεραπεύσει.
Λογκίνος γάρ ουδέν σε δύναται ωφελήσε, ενώ ο Λογκίνος σε τίποτα δεν μπορεί να σε ωφελήσει. Απίστε η γενή πιστεύσασα το λόγο και θεραπεύθη παρά χρήμα. Έφυγε η γυναίκα και επίστευσε στο λόγο του αναχωρητού και θεραπεύτηκε αμέσως, πράγμα πολύ θαυμαστό. Μετά τα αυτά διηγησαμένη της ή το πράγμα και τα σημεία υπούσα του γέροντος, μαθάνει ότι αυτός εστίν ο Βασλογκίνος. Και έπειτα αφού διηγήθηκε το γεγονός και είπε τα σημάδια τα σχετικά με το γέροντα, έμαθε ότι αυτός είναι ο Βασλογκίνος. Και φυσικά οπωσδήποτε θα θαύμασε και βλέποντας τη μεγάλη επιθυμία που είχε ο Άγιος να κρυφτεί και να αυτομεμφθεί, να δυσμιφημίσει τον εαυτό του και να μην κερδίσει αυτός τη δόξα η οποία ανήκει στον Θεό. Γιατί πράγματι ο κενόδοξος άνθρωπος οικειοποιείται τη δόξα του Θεού και ουσιαστικά κλέβει αυτή την δόξα που ανήκει στον Θεό. Στον Θεό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Και στον άνθρωπο βεβαίως αδοξία και σε καμιά περίπτωση τιμή. Πάσα τιμή και δόξα ανήκει στον Θεό. Τέταρτο απόθυγμα του Αβαλογκίνου. Άλλοτε πάλιν φέρουσιν αυτό την εσ δαιμονιόντα. Ο δε φυσί προς αυτούς. Εγώ τι ποιήσε ημίν ουκ έχω. Αλλά μάλλον απέρθετε προς τον Αβαζίνωνα. Ήτα ο Αβαζίνων ήρξα το επικίστε το δαίμονι εκδιώκον αυτόν. Κάποτε λέει έφερε σε αυτόν μερικοί έναν δαιμονισμένο. Και αυτός τους λέγει εγώ δεν έχω να κάνω κάτι σε εσάς. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά μάλλον πηγαίνετε στον Αβαζίνωνα. Και έπειτα ο Αβαζίνων άρχισε να επιτίθεται στον δαίμονα να τον διώχνει. Και ήρξε το βοάνο δαίμον, άρτι νομίζεις Αβαζίνων ότι δια σε εξέρχομαι. Και τότε ο δαίμον απάντησε στον Αβαζίνωνα, τι νομίζεις Αβαζίνων ότι για σένα φεύγω. Ιδού ο Αβαζλογκίνος εκεί προσεύχεται κατ' εμού εν τη χάνων. Να, εναντίον μου προσεύχεται εκεί ο Αβαζίνων, ο Αβαζλογκίνος. Και φοβούμενος τα ζευγάς αυτού εξέρχομαι, επί ου και δίδουν σοι απόκριση. Και επειδή φοβάμαι τις ευχές του, γι' αυτό φεύγω. Αλλιώς σε σένα δεν σε λογαριάζω. Βλέπουμε πως ο δαίμονας, χωρίς να το θέλει, αποκαλύπτει την κρυφή εργασία του Αβαλογκίνου. Προσευχόταν κρυφά, ενώ είπε ότι δεν μπορούσε αυτός να κάνει κάτι, να θεραπεύσει τον δαιμονισμένο. Ουσιαστικά αυτός ήταν που έβγαλε το δαιμόνιο. Πέμπτο απόφθημα του Αβαλογκίνου. Είπε ο Αβαλογκίνος το Αβά ακακίο. Η γενή τότε γινώσκει ότι συνέλαβε όταν σταλεί το αίμα αυτής. Η γυναίκα τότε καταλαμβάνει ότι συνέλαβε όταν πλέον πάψει το αίμα. Ούτως ούν και η ψυχή τότε γινώσκει ότι συνέλαβε πνεύμα Άγιον όταν σταλεί τα ρέοντα από αυτής κάτωθεν πάθη. Έτσι και η ψυχή τότε καταλαβαίνει ότι έχει μέσα της το πνεύμα το Άγιο όταν τα σταματήσουν τα πάθη οπουραίων κάτω οπουραίων από αυτή κάτω. Δηλαδή τα διάφορα σωματικά πάθη τα οποία εκδηλώνονται με τον γνωστό τρόπο. Και όσο όμως είναι στην επιρροή τους, πώς μπορεί να καινοδοξεί ότι είναι δήθεν απαθής. Ενώ όσο δε ενέχεται εν αυτής, πώς δίνεται καινοδοξήν ως απαθής. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Δώσε αίμα και θα πάρεις πνεύμα. Και έτσι βλέπουμε και εδώ το δείγμα της απαθίας. Και μάλιστα όσον αφορά τα σαρκικά πάθη, θα πρέπει ο άνθρωπος να αγωνίζεται με αυταπάρνηση και με σωματική κακοπάθη, αλλά κυρίως με ταπεινό φρόνημα, μέχρι ότου να ηρεμήσει το σώμα και τα σαρκικά πάθη να εκλείψουν. Και τότε καταλαβαίνει ότι συνέλαβε μέσα του το Πνεύμα του Άγιον, ότι έτσι έγινε άνθρωπος πνευματικός, έπαψε πλέον να δουλεύει στη σάρκα και στα πάθη της. Αποφθέγματα του Αβά Μακαρίου του Αιγυπτίου.
Διηγήσε το περί αυτού Αββάς Μακάριος λέγουν, «Ότε είμαι νεότερος, όταν ήμουν νεότερος και καθόμουν σε κελίου στην Αίγυπτο, εκράτησαν με και επίησαν κληρικών στην κόμη. Με εκράτησαν και με έκαναν κληρικό στην κόμη, στην Κομόπολη, όταν καθόταν σε κελίο στην Αίγυπτο. Προφανώς ο Άγιος δεν ήθελε, αλλά οι άνθρωποι βλέποντας την αρετή του, τον ανάγκασαν διαβίας με τη βία να γίνει κληρικός». Και στη συνέχεια λέγει, «Μη θέλω καταδέξαστε, έφυγον εις έτερων τόπων. Και εγώ μη θέλοντας να αναλάβω έργο κληρικού, έφυγα σε άλλον τόπον. Από μεγάλη ταπεινοφροσύνη, οι Άγιοι απέφευγαν την ιεροσύνη και την εργασία μέσα στον κόσμο. Και ήρθε προς με ευλαβής κοσμικός και έλαμβανε το εργό χειρών μου και διεικόνη με. Και τότε, λέει, ήρθε κοντά μου ένας ευλαβής κοσμικός και έπαιρνε το εργό χειρό μου και με διακονούσε». Δηλαδή, πουλούσε το εργόχειρο και πήγαινε στον γέροντα κάποια εφόδια, παξιμάδι και ό,τι άλλο ήταν αναγκαίο για την συντήρησή του. «Συνέβη δε από πειρασμού παρθένων την άη στην κόμη νεκρισίν». Και τότε έγινε, λέει, εξαιτίας του πειρασμού να πέσει στην κόμη μία παρθένος, να κάνει σαρκική αμαρτία. «Και λαβούσα καταγαστρός, η ρωτά το τίς ή ο τούτο πεποιικός». Και συνέλαβε και τη ρωτούσαν ποιος έκανε αυτό. «Η δε έλεγε ο αναχωρητής». Και αυτή κατηγόρησε ως αίτιο της εγκυμοσύνησης τον αναχωρητή, τον Αββά Μακάριο. «Και εξεθόντες συνέλαβόν με ή της κόμης και κρέμασανε το τραχύλο μου εις βολωμένας χύτρας και οτία κούφων και περί επόμπευσαν με εν τη κόμη, κατά άμφοδον τύπτοντες με και λέγοντες, ούτως ο μοναχός εύθυρεν ημών την παρθένων. Λάβετε αυτόν, λάβετε». Και τότε τι έγινε, λέει, αφού τον κατηγόρησε αυτή η ανέσχυντος γυναίκα, βγήκανε οι χωρικοί, με έπιασαν, μου κρέμασαν στον τράχυλο μουτζερωμένες χύτρες και χερούλια από κοφίνια, με πόμπευσαν στα σταυροδρόμια της κόμης και με χτυπούσαν λέγοντας, «Αυτός ο καλόγερος μας διεύθυρε την παρθένων, πάρτε τον, πάρτε τον». Και με χτύπησαν τόσο πολύ, όπου παραλίγο να πεθάνω. Ελθόν δε της των γερόντων, είπεν, «Έως πότε τύπτεται των ξένων μοναχών?» Και τότε ήρθε ένας από τους γέροντες και είπε, «Μέχρι πότε θα χτυπάτε τον ξένο μοναχό? Ο δε διακονών μη οικολούθη ο πίσω μου εδούμενος». Ενώ εκείνος που με διακονούσε, ακολουθούσε γεμάτος ντροπή από πίσω μου. Οι σαγκάροι βρίζονται σε αυτόν πολλά και λέγοντες, «Ιδού αναχωρητής ως η αμαρτύρης, τι επίησε?» Και εκείνοι επιτίθεντο και ύβριζαν και αυτόν πάρα πολύ και έλεγαν, «Να ο αναχωρητής, για τον οποίο εσύ καμάρωνες και μας έλεγες αυτά που μας έλεγες, ορίστε τώρα τι έκανε». Και απελθώνει στο κελίον μου, έδωκα αυτό όσα είχον σπυρίδια λέγουν, «Πόλησον και δώσ' τη γυναική μου φαγήν». Και μετά λέει, πήγα στο κελί μου και του έδωσα όσα ζεμπίλια είχα, λέγοντάς του, «Πούλησέ τα και δώσ' στη γυναίκα μου να φάγει». Βλέπουμε εδώ την αντιμετώπιση της οικοφαντίας. Ο Άγιος δεν κάνει τίποτε, δέχεται αυτή την άδικη κατηγορία και μάλιστα δίνει και διατροφή για αυτή την ανέσχυντη γυναίκα. «Και έλεγα στο λογισμό μου», λέει ο Αββάς Μακάριος, «μακάρι ενά σου έλεγχε γυναίκα, πρέπει να εργάζεσαι πιο πολύ για να την τρέφεις». Και εργαζόμουν νύχτα και ημέρα και τις έστελνα. Και όταν ήρθε η ώρα της αθλίας να γεννήσει, περνούσαν μέρες πολλές, όπου βασανιζόταν χωρίς να γεννήσει. Και τις λέγουν, «Τι σημαίνει αυτό?» Και τους αποκρίθηκε, «Εγώ ξέρω, γιατί συκοφάντησα τον αναχωρητή και τον κατηγόρησα λέγοντας ψέματα. Δεν φταίει αυτός, αλλά ο Δίνα νέος». Ήρθε λοιπόν αυτός, όπου με διακονούσε,
όλος χαρά. Και μου είπε ότι δεν μπόρεσε να γεννήσει εκείνη η πρώην Παρθένος, όσο το ομολόγησε, δεν είναι ένοχος αναχωρητής, αλλά είπα ψέματα εναντίον του. Και να όλη η κόμη θέλει να έρθει εδώ με πομπή και παράταξη για να σου υποβάλει τη μετάνοιά της. Δηλαδή ήθελαν πλέον μετανοημένοι να έρθουν να του ζητήσουν συγγνώμη. Εγώ όμως ακούοντάς τα αυτά, για να μην με θλίψουν οι άνθρωποι, σηκώθηκα και ήρθα εδώ στη σκήτη. Αυτή ήταν η αφορμή που κατέφυγα εδώ, λέει ο Μακάριος. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Θεός παρεμβαίνει και αποκαθιστά το συκοφαντημένο Άγιο τον Αβά Μακάριο, και απ' την άλλη βλέπουμε πόσο ακενόδοξος ήταν αυτός ο Άγιος και πόσο αγαπούσε την ησυχία και τη μόνωση και τη σιωπή, και έτσι φεύγει χωρίς καν να εισπράξει την οφειλόμενη συγγνώμη από τους ανθρώπους που τόσο πολύ τον είχαν γελιοποιήσει, συκοφαντήσει και έτσι τον είχαν θλίψει. Όλα αυτά είναι μεγάλα διδάγματα για όλους μας, και πρώτον το να αγαπούμε την κακοπάθεια, όπως είδαμε από το πρώτο απόφθεγμα του Αβάλλον Κίνου, και να μην υποχωρούμε στις ορέξεις τις σωματικές και στην άνεση, να μην αγαπούμε την άνεση και την καλοπέραση. Επίσης, βλέπουμε, διδασκόμαστε την αφάνεια και την κρυφή εργασία, να μην φαίνεται το πνευματικό μας έργο. Και τρίτον, διδασκόμαστε και την απάθεια και πώς γίνεται κανείς να καταλάβει ότι έχει απάθεια. Και τέλος, διδασκόμαστε και πώς να αγαπήσουμε την υπομονή και να υπομένουμε με χαρά και κάθε τι το κακό που θα μας συμβεί και κάθε συκοφαντία. Και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα